Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε σήμερα στα γραφεία του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής για να μιλήσουμε για τα προβλήματα των εργαζομένων στο κλάδο του τουρισμού με αφορμή και την απεργία που έχει προκηρυχθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον Διαμαντή Δημητρακόπουλο, γραμματέα του Συνδικάτου. Καλημέρα. Μια ακόμα τουριστική σεζόν φτάνει στο τέλος της με νέα ρεκόρ στις αυξήσεις των τουριστών και στα κέρδη των επιχειρηματιών του κλάδου. Πώς βίωσαν οι εργαζόμενοι το λεγόμενο τουριστικό θαύμα? Λοιπόν, τώρα, όπως είπατε και στην ερώτηση, φέτος ήταν μια χρονιά που έσπασε κάθε ρεκόρ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Μια εκτίμηση δηλαδή που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι οι τζίροι σε έσοδα από τις αφίξεις θα ξεπεράσουν τα 20 δις και οι αφίξεις θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα λοιπόν που έχουμε αυτά τα τεράστια νούμερα στον τουρισμό, οι εργαζόμενοι μόνο το τουριστικό θαύμα δεν ζουν. Ενταδικοποίηση μεγάλη, ελλείψεις σε θέσεις εργασίας. Είναι πάνω από 80-85.000 οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό, με αποτέλεσμα όσοι εργάζονται στα ξενοδοχεία, στα επισιτιστικά καταστήματα κτλ. Να δουλεύουν για δύο και για τρεις, δηλαδή να απασχολούνται σε πόστο, να υπάρχει μεγάλη ένταση στη δουλειά τους. Την ίδια ώρα που οι μισθοί στον κλάδο βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, συγκεκριμένα βρίσκονται στα επίπεδα του 2011 και η ακρίβεια, όπως όλοι το βιώνουμε δηλαδή, έχει ανέβει πάρα πολύ για τους εργαζόμενους σε είδη πρώτης ανάγκης, σε ενέργεια, σε ρεύμα, σε ενίκεια. Εντάξει, έχουμε δει κατά καιρούς περιπτώσεις, ας πούμε, της έντασης της δουλειάς των εργαζομένων, ειδικά σε τουριστικά μέρη στη σεζόν, να δουλεύουν χωρίς ρεπό, να δουλεύουν 12 ώρα, 14 ώρα. Έχουμε δει σερβιτόρους να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα προκειμένου να σερβίρουν, δηλαδή κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει, ο κλάδος περνάει μία κρίση, οι εργαζόμενοι το σκέφτονται να πάνε στα ξενοδοχεία και στα επιστηστικά. Με τις συνθήκες που ζουν βλέπουμε πολλές παραιτήσεις. Την ίδια ώρα που υπάρχει δυνατότητα να αμείβονται και να δουλεύουν με πολύ καλύτερες συνθήκες δουλειάς και εμείς πάνω σε αυτόν τον προσανατολισμό παλεύουμε προκειμένου να διεκδικήσουμε καλύτερους μισθούς αυτή την περίοδο, γιατί μπορούν να δοθούν καλύτεροι μισθοί, καλύτερες συνθήκες εργασίας, να διασφαλίσουμε το 8ωρο πενθήμερο. Ποια είναι τα βασικά αιτήματα αυτής της απεργίας? Τα βασικά αιτήματα αυτής της απεργίας είναι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις τους μισθούς. Είναι το πενθήμερο 8ωρο, 40ωρο, καμία διευθέτηση στον χρόνο εργασίας, γιατί ένα κεκτημένο δικαίωμα όπως είναι το πενθήμερο και το 8ωρο βλέπουμε να καταστρατηγείται και οι εργαζόμενοι στον κλάδο, όπως είπα και πριν, να δουλεύουν σε πολύ εξαντλητικούς ρυθμούς, να δουλεύουν 12 και 14 ώρες, ειδικά στη σεζόν, στα νησιά και στα τουριστικά καταλήμματα εκτός Αττικής. Στην Αττική, απ' την άλλη, μέσα από μια σειρά νόμων που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και όπως υπάρχει μέσα στη Συλλογική Σύμβαση των Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, σε αυτή που έχουμε δηλαδή τώρα, βλέπουμε να δουλεύουν εξαήμερα, βλέπουμε να διευθετεί το χρόνος εργασίας, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι οι ξενοδόχοι επιδιώκουν να το πάνε ακόμα παραπέρα. Δηλαδή, τώρα αυτό το διάστημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία στον Επισιτισμό Τουρισμό, φτάνοντας στη λήξη της σύμβασης, γιατί σε τρεις μήνες λήγει η Συλλογική Σύμβαση των Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, έχει μπει στη διαπραγμάτευση και γίνεται αυτή τη στιγμή ένα παζάρι πάνω από το ωράριο των εργαζομένων. Οι ξενοδόχοι ζητούν 10ωρο, να κατοχυρωθεί 10ωρο μέσα στη Συλλογική Σύμβαση. Οπότε καταλαβαίνουμε τι θα σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους. Την ίδια ώρα που προκειμένου να τους παραδώσουμε το 8ωρο, δίνουν κάποιες αυξήσεις ψίχουλα
που δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων αυτή τη στιγμή. Βασικό λοιπόν για εμάς, βασικός προσανατολισμός είναι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε επίπεδο Αττικής, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις στα ξενοδοχεία όπου υπάρχουν σωματεία, η διασφάλιση του πενθήμερου οκτάωρου, αυξήση τους μισθούς μας και μία σειρά άλλα αιτήματα όπως είναι η επανένταξη των ειδικοτήτων που πετάχτηκαν έξω από τα βαρέα ανθυγιεινά να επανέλθουν όπως προϋπήρχαν, όπως είναι δηλαδή μάγειρες, καμαριέρες, να αναγνωριστεί σε επίπεδο Αττικής η εποχικότητα, γιατί είμαστε στην Αθήνα, είμαστε στην Αττική, που περνάνε εκατομμύρια τουρίστες και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται εδώ πέρα και που προσλαμβάνονται, ας πούμε, τον Απρίλιο ή τον Μάιο, δεν έχουν κατοχυρωμένα εποχικά δικαιώματα. Και τι γίνεται λοιπόν, μέσα σε ένα κλάδο που έχει πάνω από 14 διαφορετικές σχέσεις απασχόλησης, έχουμε δηλαδή εργαζόμενους εκ περιτροπής εργασίας, που οι ξενοδόχοι έχουν το δικαίωμα να τους καλούν να δουλέψουν από μία ημέρα το μήνα μέχρι 16. Έχουμε συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Βλέπουμε ότι αξιοποιείται από τους μεγάλους ξενοδόχους, ας πούμε, και τους μεγάλους επιχειρηματίες του κλάδου, η μαθητεία. Βλέπουμε λοιπόν ένα μεγάλο όγκο μαθητών να απασχολούνται στα ξενοδοχεία, πράγμα που πλασματικά καλύπτει τις θέσεις εργασίας. Ζητάμε στελέχωση, παραπάνω στελέχωση στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει δηλαδή πια μέσα σε όλα τα άλλα, μέσα στην όλη κατάσταση, ένας εργαζόμενος να δουλεύει για δύο και για τρεις και να τρέχει από πόστο σε πόστο. Πάνω σε αυτό λοιπόν ζητάμε και καθορισμό καθηκόντων, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που ενώ έχουν μια συγκεκριμένη ειδικότητα μπορούν να κάνουν για να καλύπτουν τις ανάγκες και άλλες δουλειές, δηλαδή να απασχολούνται και σε άλλα τμήματα πέρα από αυτό που έχουν προσληφθεί, να τρέχουν από πόστο σε πόστο επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Βασικό και κύριο αίτημά μας λοιπόν και εν ώψη αυτής της απεργίας είναι η αύξηση των μισθών των ξενοδοχοϋπαλλήλων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα επίπεδα του 2011. Ένας εργαζόμενος δηλαδή που δουλεύει στα ξενοδοχεία αμείβεται αυτή τη στιγμή με μισθούς του 2011, την ώρα που ο πληθωρισμός, η ακρίβεια ουσιαστικά έχει μειώσει το μισθό του πάρα πολύ σε σχέση με τότε. Και μία σειρά άλλα αιτήματα, όπως είναι η αναγνώριση αναδρομικά των προϋπηρεσιών, οι οποίες ήταν παγωμένες τα τελευταία 12 χρόνια. Ξαναλέω για τα βαρέα και ανθυγιεινά, που είναι πολύ σημαντικό για ειδικότητες όπως είναι οι καμαριέρες, δηλαδή αυτές οι γυναίκες με αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουν έχουν πεταχτεί έξω από τα βαρέα, οι μάγειροι, οι σερβιτόροι. Και κανένας μισθός στον κλάδο, επειδή ο κλάδος μας αμείβεται με κατηγορίες, να ξεκινά από 1.000 ευρώ, να μην είναι κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά. Και ανάλογα την ειδικότητα και την κατηγορία να υπάρχει ανάλογη διαβάθμιση. Για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, τι ισχύει και τι διεκδικεί το κλαδικό συνδικάτο? Κοιτάξτε τώρα, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει, όπως προείπα, ειδικότητες όσον αφορά τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Συγκεκριμένα υπάρχουν 4 ειδικότητες μέσα, οι οποίες αμείβονται ξεχωριστά η μία με την άλλη, έχουν διαφορετικά επίπεδα απολαβών. Μέσα βέβαια στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπάρχουν διευθετούνται κάποια εργασιακά ζητήματα και δικαιώματα πάνω στο επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου, αλλά υπάρχουν και πολλά μελανά σημεία, όπως έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, όπως είναι το εξαήμερο, δηλαδή στη συλλογική μας σύμβαση υπάρχει απασχόληση την έκτη μέρα χωρίς αμοιβή. Αυτό δηλαδή έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ομοσπονδίας, της πλειοψηφίας της διοίκησης της Ομοσπονδίας και των ξενοδόχων πριν από κάποια χρόνια.
Τι δηλαδή, ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, όταν οι εργοδότες θέλουν να τους απασχολήσουν την έκτη μέρα, με την προϋπόθεση να υπάρχει πάνω από 70% πληρότητα στα ξενοδοχεία, μπορούν να το κάνουν χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν κάποια πρόσθετη αμοιβή. Αυτό υπάρχει συλλογική μας σύμβαση και εμείς ζητάμε όλα αυτά και παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια να καταργηθεί. Υπάρχει το σπαστό ρεπό. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή ο εργοδότης να μην σου δίνει δύο συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης, που μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή πόσο σημαντικό είναι σε ένα κλάδο όπως είναι τα ξενοδοχεία και ο επισκεπτισμός. Γιατί αντικειμενικά δεν ένας εργαζόμενος με τόσο μεγάλη ένταση της δουλειάς και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση δηλαδή πλέον, δεν μπορεί να δουλεύει και να κάνει σπαστό ρεπό, δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί, δεν προλαβαίνει να ανακτήσει δυνάμεις. Πάλι αυτό είναι ρυθμισμένο μέσα στη συλλογική σύμβαση εργασίας και παλεύουμε ώστε να καταργηθεί αυτό το άρθρο μέσα από τη σύμβαση. Πρέπει να κάνουμε δύο συνεχόμενα ρεπό, να υπάρχει δύο ημέρες ανάπαυσης. Όπως είπα, να μην διευθετείται ο χρόνος, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα αυτό το διάστημα που είναι υπό διαπραγμάτευση η συλλογική σύμβαση εργασίας διακυβεύεται ουσιαστικά το 8ωρο. Εμείς δηλαδή παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις να διασφαλίσουμε το 8ωρο, γιατί αυτή τη στιγμή οι ξενοδόχοι πραγματικά δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να ζητάνε 10ωρα και να απασχολούμαστε 6 και 7 μέρες. Και όλο αυτό λέμε δηλαδή και στους χώρους που συζητάμε, που παρεμβαίνουμε, ότι πρέπει να εκφραστεί αγωνιστικά και να μην μπούμε δηλαδή σε, όπως άλλες δυνάμεις μέσα στην Ομοσπονδία, δεν λύνονται αυτά τα ζητήματα με κοινωνικό διάλογο. Βλέπουμε ότι τι έχουμε περάσει μέσα από τον κοινωνικό διάλογο. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πριν από κάποια χρόνια μέσα σε ένα βράδυ έχασαν 15% από το μισθό τους μέσα σε μια στιγμή. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν το έχουμε ανακτήσει, δηλαδή σε μισθολογικά επίπεδα. Πρέπει λοιπόν να συγκρουστούμε με αυτές τις λογικές. Δεν πρέπει να παζαρεύουμε τα κατοχυρωμένα δικαιώματα που έχουμε κερδίσει με πολύ αγώνα και πολύ αίμα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και σε αυτόν τον προσανατολισμό, στα σωματεία που συσπυρώνονται στο συνδικάτο, στα ταξικά προσανατολισμένα σωματεία, οργανώνουμε την απεργία μας για τις 23 του μήνα, θέτοντας ως βασικό και κύριο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας και καλύτερες συνθήκες δουλειάς, καλύτερες συνθήκες αμοιβής για τον κλάδο. Γιατί είμαστε ένας κλάδος, όπως λένε, η βαριά βιομηχανία της χώρας, που οι εργαζόμενοι του αυτή τη στιγμή ζουν καταστάσεις τραγικές και οι συνθήκες σε ξενοδοχεία, σε επισκεπτικά καταστήματα είναι πραγματικά πολύ κακές για τους εργαζόμενους. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους συναδέλφους του κλάδου εν ώψη της απεργίας? Λοιπόν, το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω στους εργαζόμενους του κλάδου είναι ότι ιστορικά, από την πείρα που έχουμε μέχρι σήμερα, βλέπουμε ότι όπου οι εργαζόμενοι το πήραν απόφαση, οργανώθηκαν, συσπυρώθηκαν και πάλεψαν σε ένα προσανατολισμό, έχουν καταφέρει πολλά πράγματα, έχουν πετύχει μεγάλες νίκες. Αυτό το έχουμε δει και στα ξενοδοχεία τα προηγούμενα χρόνια, σε διεκδικήσεις, ας πούμε, και σε μάχες που έχουν δοθεί στα ξενοδοχεία. Αλλά το έχουμε δει και σε μια σειρά άλλους κλάδους. Το έχουμε δει με τους διανομείς στη Seafood το 2021, που οι συνάδελφοι πέρα κατάφεραν και τα έβαλαν με μια πολυεθνική και κατάφεραν και κατοχύρωσαν δικαιώματα και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Το είδαμε στην Costco. Το βλέπουμε πάλι τώρα αυτές τις μέρες με τις κοινές απεργίες που γίνανε σε e-food και στη Volt, που όταν οι συνάδελφοι στη Volt
που είναι συνάδελφοι μετανάστες, είναι συνάδελφοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη προοπτική από χώρες που υπάρχει φτώχεια, υπάρχει εξαθλίωση. Και βιώνοντας εδώ πέρα τον, όλο αυτό το απαράδεκτο καθεστώς που τους επιβάλλει η εταιρεία μέσα από εργολάβους και στολάρχες που ουσιαστικά λειτουργούν με μαφιόζικες πρακτικές πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Είδαμε λοιπόν ότι όταν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα συσπηρώθηκαν και το πήραν απόφαση ότι κατάφεραν αυτές τις μεγάλες εταιρείες, αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες όπως είναι η Food και η Volt να τις γονατίσουν και να τις νεκρώσουν ουσιαστικά, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν που θέλω να δώσω, είναι ότι στα ξενοδοχεία, στα επιστημιστικά καταστήματα, οι εργαζόμενοι με κοινό συντονισμό με το συνδικάτο να παλέψουν, γιατί αξίζουμε καλύτερες συνθήκες σήμερα, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ και με τη συσπήρωση και με τη μαζικότητα μπορούμε να τις πετύχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην απεργία. Να είστε καλά, εγώ.